Ξεκινώντας να πω ότι η βαρύτητα του σημερινού νόμου καθορίζεται φυσικά από το πρώτο του μέρος, με τις διατάξεις του οποίου 5 μεγάλα μουσεία της χώρας αποκόπτονται από τον κορμό του Υπουργείου Πολιτισμού και μετατρέπονται σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Φυσικά, σημαντικές διατάξεις εισάγονται ακολούθως και στα επόμενα 3 μέρη του νομοσχεδίου, για τις οποίες όμως θα τοποθετηθούμε ως ΚΚΕ στις επόμενες συνεδριάσεις της Επιτροπής μας την ερχόμενη εβδομάδα. Ωστόσο, η ουσία του νομοσχεδίου θεωρούμε ότι βρίσκεται στο πρώτο του μέρος και στον εκβάθρον επαναπροσδιορισμό των όρων λειτουργίας των 5 μουσείων. Καταρχάς, είναι αυτονόητος και αναγκαίος ο ίδιος ο κοινωνικός ρόλος των μουσείων, όλων των μουσείων, καθώς αποτελούν όχι μόνο μια πολύτιμη πηγή γνώσης του ιστορικού παρελθόντος, γνώσης της εξέλιξης των κοινωνιών, αλλά και ένα σημαντικότατο παράγοντα αισθητικής καλλιέργειας. Και εδώ ακριβώς βρίσκεται και η μεγάλη κοινωνική αξία των μουσείων. Εδώ όμως ακριβώς είναι που εστιάζει και η πολιτιστική πολιτική των αστικών κυβερνήσεων, υπονομεύοντας και διαστρέφοντας μεθοδικά αυτόν τον κοινωνικό ρόλο των μουσείων. Μια ματιά στην πολιτιστική πολιτική όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρκεί. Παντού τα μουσεία, το ένα μετά το άλλο, παραδίδονται στο έλεος των κάθε είδους χορηγών και επιχειρηματικών ομίλων, οι οποίοι αναλαμβάνουν δήθεν τη στήριξη και την ανάδειξή τους, με το αζημίωτο πάντα βέβαια. Καθώς ήδη από το 2014 ακόμα η Κομισιόν, με κείμενό της που έχει τίτλο «Προς μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρωπαϊκής Ένωσης», η Κομισιόν λοιπόν προτάσει ως το καλύτερο μοντέλο για τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς στη σύγχρονη Ευρώπη, όπου οι δημόσιοι προϋπολογισμοί συνεχώς μειώνονται για τέτοιου είδους ζητήματα, τι προτάσει? Προτάσει η Κομισιόν τη μεγαλύτερη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα και της λεγόμενης κοινωνίας των πολιτών. Πρόκειται φυσικά για μια πολύ καλά επεξεργασμένη πολιτική, η οποία εφαρμόζεται βήμα-βήμα και σε βάθος χρόνου και η οποία υποτάσσει την πολιτιστική κληρονομιά όχι μόνο στα ιδεολογικά, αλλά και στα άμεσα οικονομικά, επιχειρηματικά συμφέροντα των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, είτε του τουρισμού, είτε άλλων οικονομικών κλάδων, όπως είναι η ψηφιακή οικονομία, η διαφήμιση, η αγορά κινήτων και ούτω καθεξής. Αυτή ακριβώς είναι και η λογική η οποία διαπερνά το σημερινό νομοσχέδιο, το οποίο έχει βεβαίως προαναγγελθεί πριν από 3 ακόμα χρόνια και με το οποίο τα 5 μεγαλύτερα κρατικά μουσεία μετατρέπονται σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, αποσπασμένα από την αρχαιολογική υπηρεσία, με αυτοτελή διοικητική και οικονομική διαχείριση. Πρόκειται ασφαλώς για μια ιδιαίτερα αρνητική εξέλιξη, αφού στην ουσία τα μουσεία οθούνται να λειτουργούν με όρους επιχειρηματικούς, αν θέλουν να εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητά τους. Ας δώσουμε όμως το λόγο, για να μην τα λέω εγώ, στην αιτιολογική έκθεση, η οποία συνοδεύει τούτο το νομοσχέδιο. Κρίνεται, λέει η αιτιολογική έκθεση, κρίνεται σκόπιμη η παροχή θεσμικής δυνατότητας στις επίμαχες 5 μουσιακές δομές της χώρας μας να βελτιώσουν την αποδοτικότητά τους με την παροχή ευελιξίας στην ανάληψη πρωτοβουλειών, την αναζήτηση και τον σχεδιασμό εξωστρεφών στρατηγικών. Και αν αυτό μοιάζει και είναι λίγο ασαφές, το πράγμα ξεκαθαρίζει τελείως παρακάτω και στους στόχους του νομοσχεδίου, που είναι πάλι από την αιτιολογική έκθεση να αναπτύσσουν πρωτοβουλίες, να γνωρίζουν τις ανάγκες του κοινού τους και η κάθε μία να αναπτύσσει στρατηγικές επικοινωνίες του μηνύματός της, αυτό παραπέμπει ευθέως σε εταιρείες, να αναζητούν πόρους, μόνιμες ή περιοδικές χορηγίες, συνδρομές, δωρεές, μέσω της ευέλικτης αναζήτησης χορηγών και της υποστήριξης συνεργειών μεταξύ των πολιτιστικών φορέων. Να τι θα πει αυτοτέλεια, να τι θα πει αυτονομία των μουσείων και απελευθέρωσή της, όπως λέτε, από τον κεντρικό κρατικό εναγκαλισμό. Να
προς τα που θα στραφούν αυτά, τα μουσεία εν προκειμένου, για να αναπτύξουν την πρωτοβουλία τους και πού θα προβάλλουν την ελκυστικότητά τους. Και κάπως έτσι, πίσω από τις πολύ διαφημισμένες έννοιες της αυτοτέλειας και της αυτονομίας, κρύβεται βεβαίως και έρχεται η αυτοχρηματοδότηση των μουσείων, το καθήκον τους δηλαδή να βρίσκουν μόνα τους τα χρήματα που χρειάζονται, να λειτουργούν με κριτήρια ιδιωτικο-οικονομικά, να αναπτύσσουν το επιχειρηματικό τους πνεύμα και τη δράση τους βέβαια. Άρα τα μουσεία θα πρέπει να εφευρίσκουν τρόπους για να μεγιστοποιήσουν τα έσοδά τους, αναπτύσσοντας κάθε είδους δραστηριότητες, προκειμένου να προσελκύσουν περισσότερους πελάτες, να προσφέρουν ας πούμε τουριστικό θέαμα σε βάρος της πραγματικής τους αποστολής, που θα έπρεπε, που πρέπει να είναι η συμβολή τους στην άνδο του πολιτιστικού, του μορφωτικού επίπεδου του λαού. Και με όχημα την θεαματικότητα, το πιθανότερο είναι ότι σημαντικά, αλλά ίσως όχι εντυπωσιακά αντικείμενα, θα παραμένουν εκεί στις αποθήκες. Οι περιοδικές εκθέσεις θα επικεντρώνονται επιλεκτικά σε δημοφιλή μονάχα θέματα, αντί άλλων, πιο ουσιαστικών. Η παρουσίαση των εκθεμάτων, το πιθανότερο είναι ότι θα υπεραπλουστεύεται για να μην γίνεται κουραστική και να είναι ελκυστική και ούτω καθεξής. Φυσικά, η μαζικοποίηση του κοινού των μουσείων, θα αναφερθούμε και παρακάτω για αυτήν την μαζικοποίηση, δεν είναι υποχρεωτικό αυτή η μαζικοποίηση να προέρχεται αποκλειστικά από εκείνους που θα το επισκέπτονται μονάχα για τα εκθέματά του. Αρκεί να θυμηθούμε εδώ γι' αυτό ότι στο site του Μουσείου της Ακρόπολης βρίσκονται συχνά πυκνά, σε περίοπτη μάλιστα θέση, καλέσματά του στο κοινό του τύπου, ώστε ελάτε για να απολαύσετε το ιδιαίτερο μενού για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, ας πούμε, ή το αντίστοιχο μενού της Τσικνοπέμπτης. Μιλάμε για το Μουσείο της Ακρόπολης, που βεβαίως λειτουργεί από την αρχή του ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Κοντολογής. Η αυτοχρηματοδότηση και η αυτοτέλεια, αυτές οι ωραίες λέξεις των μουσείων, αποτελούν το εργαλείο για την παραπέρα μείωση της κρατικής χρηματοδότησης. Τώρα, το μέχρι πού μπορεί να οδηγήσει αυτή η αποστασιοποίηση του κράτους από την ευθύνη του, που έχει να καλύπτει ολοσχερώς τις ανάγκες λειτουργίας και συντήρησης των χώρων της πολιτιστικής κληρονομιάς, εφαρμόζοντας και εδώ δυστυχώς τη λογική του κόστους ωφέλους. Αυτές λοιπόν εκδηλώθηκαν με τον πλέον τραγικό τρόπο στην περίπτωση της καταστροφικής πυρκαγιάς της Παναγίας των Παρισίων. Και χαρακτηριστικό επίσης είναι το εγχώριο παράδειγμα του αυτόνομου, όπως είπαμε, από το Υπουργείο Πολιτισμού Μουσείου της Ακρόπολης, το οποίο από τον ιδρυτικό του νόμο λειτουργεί ως νήπη ΔΔ, και το οποίο για να μην χάσει τα έσοδα ούτε μιας μέρας εξαιρεί τον εαυτό του. Αυτό γίνεται ακόμα και από εκείνη τη ρύθμιση για τα κρατικά μουσεία, η οποία προβλέπει ελεύθερη είσοδο την πρώτη Κυριακή κάθε χειμερινού μήνα. Και ενώ όλα τα υπόλοιπα μουσεία έχουν 10 μέρες δωρεάν το χρόνο, εμείς λέμε ότι θα έπρεπε να έχουν όλες τις μέρες δωρεάν, αυτό είναι άλλη συζήτηση όμως, το Μουσείο της Ακρόπολης έχει μονάχα 4 μέρες δωρεάν το χρόνο. Εξαιρεί τον εαυτό του από την εφαρμογή της δωρεάν προσέλευσης του κοινού τις πρώτες Κυριακές του κάθε χειμερινού μήνα, προκειμένου να μην χάσει τα έσοδα μιας μέρας. Αυτή είναι η λειτουργία. Είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα λειτουργίας νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου αυτοχρηματοδοτούμενου. Μεγάλο πλήγμα θα δεχτεί επίσης και η ανάπτυξη της επιστήμης, της αρχαιολογίας, όπως και των άλλων επιστημονικών κλάδων, οι οποίοι εμπλέκονται στην προστασία και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και η έρευνα και η μελέτη του αρχαιολογικού υλικού τους ή ο εμπλουτισμός τους, ο εμπλουτισμός του από τις ανασκαφές, θα υποβαθμίζονται όλα αυτά σε όφελος της εμπορικής του δραστηριότητας. Στο επιχειρηματικό μουσείο, μοιραία οι επιστήμονές του θα υποχρεώνονται εκ των πραγμάτων να κάνουν την επιστήμη τους πάρεργο, για να επιδοθούν στο management και τις δημόσιες σχέσεις, αφού από τις επαφές και το επιχειρηματικό τους δαιμόνιο θα εξαρτώνται σε πολύ μεγάλο βαθμό η ανταγωνιστικότητα, η φήμη και τα κέρδη του μουσείου στο οποίο εργάζονται. Συνεπώς,
Αυτή η πρακτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή της αυτοτέλειας, παύλα, αυτοχρηματοδότησης, οδηγεί σε ένα διαρκές κυνήγι ιδιωτικών χορηγιών από ιδρύματα, μη κυβερνητικές οργανώσεις, επιχειρηματικούς ομίλους, μια κατάσταση η οποία ανοίγει διάπλατα το δρόμο για την άμεση ή έμεση εμπλοκή ιδιωτών στη διαχείριση, προσέξτε, στη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς, με κριτήρια όχι τα συμφέροντα του λαού, αλλά τα δικά τους επιχειρηματικά σχέδια. Ο ευρύτερος στόχος βεβαίως είναι να βελτιωθεί η θέση της Ελλάδας, ας μην το λησμονούμε αυτό, ως χώρας τουριστικού προορισμού, η οποία, ένας στόχος βέβαια που στη σημερινή πραγματικότητα την καπιταλιστική συνδέεται με την ενίσχυση της κερδοφορίας και της ανταγωνιστικότητας όλων των κλάδων της οικονομίας που σχετίζονται με την πολιτιστική κληρονομιά, όπως είναι ο τουρισμός, το εμπόριο, η αγορά ακινήτων, οι κατασκευές και τα λοιπά. Είναι φανερό όμως ότι, αναφέροντας μία-μία τις συνέπειες, ότι όλη αυτή η αυτονομία και η αποκέντρωση των μουσείων νήπι δέλτα-δέλτα οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια και στη δημιουργία μουσείων πολλών ταχυτήτων, στην κατηγοριοποίησή τους δηλαδή, ανάλογα με τα έσοδα τα οποία θα είναι σε θέση να εξασφαλίζουν. Έτσι, τα μεγάλα κεντρικά μουσεία, τα οποία βρίσκονται σε χώρους αυξημένης τουριστικής κίνησης, θα ισχυροποιούνται απέναντι στα μικρότερα, τα περιφερειακά, τα οποία θα υποβαθμίζονται αντικειμενικά ακόμα περισσότερο, προσπαθώντας να επιβιώσουν απεγνωσμένα με τα ψίχουλα της κρατικής επιχορήγησης. Και μέσα σε όλο αυτό το ανταγωνιστικό κλίμα μεταξύ των μουσείων, που θα ενταθεί βεβαίως, που θα γεννηθεί μάλλον, το πιθανότερο είναι ότι το κάθε μουσείο θα κρατά τα έσοδά του για τον εαυτό του και το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων, δεν υπάρχει πια, ο ΔΑΠ, θα σταματήσει να συλλέγει και να κατανέμει τα έσοδα στη χώρα, γύρω από αυτά, στα μουσεία. Μια άλλη συνέπεια είναι ότι και οι συνθήκες εργασίας των εργαζομένων θα χειροτερεύσουν. Σε ένα χώρο, μάλιστα, που έτσι κι αλλιώς οι εργαζόμενοι χρόνια τώρα γίνονται μάρτυρες και θύματα ταυτόχρονα της πολιτικής που υποστελεχώνει τις εφορίες αρχαιοτήτων, τα μουσεία, τους αρχαιολογικούς χώρους. Οι ελαστικές εργασιακές σχέσεις και η απληρωσιά είναι η συνήθις εποδός, δυστυχώς, η οποία συνοδεύει τους νέους εργαζόμενους που εργάζονται στους αρχαιολογικούς χώρους. Χιλιάδες συμβασιούχοι, καθυστερήσεις πληρωμών, συνθήκες εργασίας χωρίς μέτρα ασφαλείας, ελλείψεις υλικοτεχνικών μέσων, προβλήματα στις μετακινήσεις και πολλά άλλα. Έχουμε κάνει επανειλημμένα ερωτήσεις γύρω από αυτά τα ζητήματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι συνολικές ελλείψεις σε προσωπικό του Υπουργείου Πολιτισμού φτάνουν ή και ξεπερνούν τους 2.500 ανθρώπους. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, η αποκοπή των πέντε μουσείων από την αρχαιολογική υπηρεσία δεν είναι απλώς ένα αυστηρά διοικητικό μέτρο, αλλά κάτι πολύ περισσότερο. Υποδηλώνει όχι μονάχα μια απλή διοικητική αποκοπή των μουσείων από το Υπουργείο Πολιτισμού, όπως θέλει να το εμφανίζει η κυβέρνηση, αλλά την αποκοπή υποδηλώνει την αποκοπή αυτών των μουσείων από τον έλεγχο που ασκεί η αρχαιολογική υπηρεσία, η οποία έχει και την ευθύνη της διάσωσης και οφείλει να έχει και της ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Χωρίς όμως αυτό να σημαίνει, διευκρινίζεται και αυτό στην αιτιολογική έκθεση, ότι το κράτος θα πάψει να ελέγχει την υλοποίηση της πολιτικής του. Το αντίθετο μάλιστα. Αφού είναι σίγουρο ότι αυτή η μετατροπή των μουσείων σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αμέσως μετά πρόκειται να συνδυαστεί και με την επιβολή της αξιολόγησης ως εκείνου του κατάλληλου μοχλού για την προώθηση των στόχων που θέτει η κυβέρνηση, η κάθε κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση. Άραγε τα ερωτήματα, αυτές οι αλλαγές θα περιοριστούν μονάχα στα κεντρικά μουσεία ή σε μια πορεία θα αγκαλιάσουν το σύνολο των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων? Την απάντηση την έχει δώσει σε ανύποπτο χρόνο η κυρία Υπουργός στις προγραμματικές της μάλιστα δηλώσεις, μιλώντας χαρακτηριστικά για την ανάγκη να εκπονηθούν, όπως είπε, και να εφαρμοστούν πολιτικές για την ολοκληρωμένη βιώσιμη ανάπτυξη περιοχών
Το κλειδί είναι η φράση «ολοκληρωμένη βιώσιμη ανάπτυξη», με μείζωνα μνημεία, Κνωσός, Μεσίνη, Ρόδος, Δωδώνη, Δήλος, Φίλιππη, Αμφίπολη, Βεργίνα, Ακαδημία Πλάτωνος. Υπάρχει ένα διαχρονικό συμπέρασμα γύρω από τον πολιτισμό. Όλες οι κυβερνήσεις, μα όλες χωρίς καμία εξαίρεση, παρά τις επιμέρους διαφορές τους που είναι λογικές να υπάρχουν, είναι λογικό να υπάρχουν, αντιμετωπίζουν την πολιτιστική κληρονομιά. Θα χρειαστώ ίσως 1-2 λεπτά, κύριε Πρόεδρε, την ανοχή σας. Αντιμετωπίζουν λοιπόν την κληρονομιά, την πολιτιστική, με όρους αγοράς, ως μια βιτρίνα η οποία προσδίδει και προσδίδει, είναι η αλήθεια, ισχυρή προστιθέμενη αξία. Αυτή τη μετατροπή, μάλιστα, απουσιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, αλλά αυτή τη μετατροπή των μουσείων σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου την είχε σε ανύποπτο χρόνο προαναγγείλει ο πρώτος υπουργός πολιτισμού του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Ξηδάκης, ανακοινώνοντας τότε ότι μελετούσε τότε ο ΣΥΡΙΖΑ την αλλαγή στο νομοθετικό πλαίσιο των μεγάλων μουσείων της χώρας, ώστε να λειτουργήσουν, όπως έλεγε τότε, κατά το πρότυπο του Μουσείου Ακρόπολης. Αυτό φέρνει σήμερα η κυβέρνηση, λοιπόν, να είναι ήσυχος και να αισθάνεται δικαιωμένος ο κύριος Ξηδάκης. Η υποχρηματοδότηση και η υποστελέχωση των εφορεών αρχαιοτήτων, των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων είναι το έδαφος πάνω στο οποίο πατά η κυβερνητική επιχειρηματολογία, για να μην πω προπαγάνδα, για δήθεν εξυγχρονισμό και ανανέωση, η οποία δήθεν θα ανοίξει τα μουσεία στη σύγχρονη ζωή. Ποια είναι η εικόνα που παρουσιάζουν τα περισσότερα μουσεία και οι αρχαιολογικοί χώροι σήμερα? Αποκαρδιωτική. Πόσοι είναι εκείνοι που θεωρούν πως το περιεχόμενο των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων αφορά λίγους, κάποιους λίγους, και πως το να τα επισκεφτούν όλα αυτά είναι κάτι περιττό, για να μην πούμε και κουραστικό? Δυστυχώς είναι αρκετοί αυτοί που τα λένε. Μόνο που αυτά τα σοβαρά, πραγματικά προβλήματα δεν σχετίζονται με το νομικό πλαίσιο λειτουργίας των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων. Μακάρι να ήταν αυτό το πρόβλημα. Αφετηρία αυτών των προβλημάτων είναι μια πολιτική την οποία δεν την απασχολεί διόλου η πνευματική ανάπτυξη του συνόλου του λαού, του συνόλου, όχι κάποιων λίγων, παρά μόνο στο βαθμό που αυτή εξυπηρετεί την υλική ανάπτυξη των λίγων, τόσο όσο δηλαδή. Στον ίδιο κανόνα υπακούει άλλωστε και η πολιτική για την παιδεία. Η ίδια ακριβώς λογική είναι και εκεί, από την οποία εξαρτάται όμως σε μεγάλο βαθμό το ενδιαφέρον των νέων ανθρώπων για πολύπλευρη καλλιέργεια, για ευρύτερη μόρφωση, της οποίας θεμελιακή προϋπόθεση είναι και η γνώση του παρελθόντος, η κατανόηση των προηγούμενων πολιτισμών ως ένα υπόβαθρο για την ερμηνεία του παρόντος και για την προετοιμασία του μέλλοντος. Μια πολιτική η οποία θα αναγνωρίζει την αρχαία κληρονομιά ως μια πολύτιμη πηγή κατανόησης των νόμων εξέλιξης της ανθρώπινης κοινωνίας, ως μια συλλογική δημιουργία, συλλογική ιδιοκτησία, στην οποία συλλογική πολιτιστική περιουσία, αυτό το θησαυρό πραγματικά, θα έχει ανεμπόδιστη πρόσβαση ο καθένας και η καθεμιά, ανεξάρτητα από οικονομικούς ή μορφωτικούς φραγμούς. Αντί για όλα αυτά τι βλέπουμε? Τον τεράστιο πλούτο των εκθεμάτων των μουσείων να γίνεται αντικείμενο κερδοφορίας μεγαθυρίων της ψηφιακής οικονομίας τώρα πια και της τεχνολογίας των πληροφοριών στο όνομα της ψηφιοποίησης και της προβολής τους, ενώ οι εγκαταστάσεις τους αρχίζουν και νοικιάζονται ήδη όλο και περισσότερο σε εταιρείες διαφήμισης και εκδηλώσεων κάθε είδους. Είναι πολλές αυτές, δεν χρειάζεται να τις ξαναπούμε. Οι συνέπειες αυτής της πολιτικής γίνονται ήδη αισθητές στα λαϊκά στρώματα, τα οποία αδυνατούν να επισκεφθούν τα μουσεία λόγω του δυσβάστακτου κόστους των εισιτηρίων τους, όπως ήδη γίνεται στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης. 20 ευρώ είναι το εισιτήριο στην Ακρόπολη. Για σκεφτείτε. Επειδή λοιπόν η λειτουργία των μουσείων και η διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς μας με εμπορευματική λογική έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το ρόλο και τον προορισμό τους, καταψηφίζουμε το νομοσχέδιο και ενώνουμε παράλληλα τη φωνή μας με τους εργαζόμενους και τους επιστήμονες, οι οποίοι εκφράζουν την αντίθεσή τους στη μετατροπή των μουσείων σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, και υπερασπιζόμαστε βέβαια αλίμονο το δικαίωμα όλου του λαού να έχει ανεμπόδιστη πρόσβαση
σε όλα τα μουσεία της χώρας μας. Ευχαριστώ.